Γεια σας gamers, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Μίστα και σήμερα θα κάνουμε αναβάθμιση των Bahamut παιδιά Η γλυκούλα η Kingston μας έστειλε το νέο της KC3000 NVMe M2 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 4TB Είναι πραγματικά τέρας και εγώ που κάνω βίντεο edit έχω τεράστια αρχεία και πάντα δεν μου φτάνει ο χώρος Επιτέλους ήρθε η λύση και σε απίστευτες ταχύτητες Ο δίσκος γίνει από 5-12 GB μέχρι και 4TB Μπορείτε να τον αγοράσετε σχεδόν παντού, υπάρχει στους και σε όλα τα καταστήματα σχεδόν είναι επίση Express 4. Είναι πολύ γρήγορο 7.000 MB το δευτερόλεπτο. Read και write έχει low profile heat spreader και είναι compact form factor M2 2280. Αλλά α μην καθυστερήσουμε άλλο και πάμε να το εγκαταστήσουμε. Επειδή έχω ήδη άπειρου δίσκους στο PC μου, δεν μπορώ να συμπληρώσω και να βάλω άλλον έναν. Εδώ τώρα υπάρχει λύση. Υπάρχουν αυτέ οι ηθίκε enclosures τα οποία μπορείτε να βάλετε τον M2 δίσκο σα και να το συνδέσετε στον υπολογιστή σα με USB-C ή με USB-A. Εγώ είπα επέλεξα αυτόν τον U Green, τον οποίο τον αγοράζω δεύτερη φορά γιατί έχω και άλλο δίσκο που είναι συνδεδεμένο με αυτόν τον τρόπο. Πριν να συνεχίσουμε να εξηγήσω λίγο τι γίνεται με του M2 δίσκου. Αυτοί μπαίνουν στην motherboard μα. Η κάθε motherboard που στηρίζει συγκεκριμένο αριθμό σκληρών δίσκων M2, κάποιοι Gen 4, κάποιοι Gen 3, και επειδή κάθε motherboard είναι διαφορετική, πρέπει να κοιτάζουμε το manual τη για να δούμε τι υποστηρίζει και πώ το υποστηρίζει. Τι εννοώ λέγοντα πώ. Για παράδειγμα, στη δικιά μου motherboard έχουμε τρει θέσει για M2 δίσκου και έχουμε και τρει θέσει για PCI Express η πάνω-πάνω είναι συνήθω η πιο γρήγορη, είναι η Gen 4 που παίρνει την κάρτα γραφικών στην ουσία. Επί 16 δεύτερη και επί 4 η τρίτη. Τώρα, στη συγκεκριμένη motherboard, άμα έχω και τι τρει θέσει PCI Express κατηλημένε, τότε η μία από τι τρει M.2 θύρε μου δεν δουλεύουν. Και αυτό το μαθαίνει από το manual τη μητρική σου. Εγώ είχα βάλει τρει M2 δίσκου και είχα βάλει και τρει PCI Express κάρτε. Η μία είναι η κάρτα γραφικών μου, η μία είναι η Capture Card Elgato και η τρίτη είναι το Elgato Cumbling που είναι επί 4 το καινούριο που βγάλανε τώρα. Και επειδή είχα βάλει το Camlink τελευταίο, δεν το αναγνώριζε το PC μου. Οπότε δώστε μεγάλη προσοχή, διαβάστε το manual τη μητρική σα και τότε πάρτε αποφάσει το πώ θα συνδέσετε τα extra εξαρτήματα που παίρνετε για το PC σα. Αλλά όπω βλέπετε, υπάρχουν και λύσει όπω αυτέ οι θήκε, τα enclosures α πούμε για τις τι M.2. Από ό,τι βλέπετε, έχω Ugreen U-Green με δύο Kingston δίσκους μέσα. Ο ένα είναι με USB-C και ο άλλο είναι με USB-A, αλλά είναι 3,2. Οπότε οι ταχύτητε είναι. Είναι οι ίδιε. Προφανώ πρέπει να υποστηρίζει και η motherboard τι εξίσου θύρε. Με το που βάλετε το δίσκο, θα δείτε ότι σα βγάζει ένα USB drive χωρί να γράφει καθόλου μέγεθο και τίποτα. Το γράμμα δίπλα θα είναι σχετικό, γιατί μπορεί σε εσά να είναι διαφορετικό, αλλά είναι αυτό ο δίσκο. Κάνοντα λοιπόν τι συνεχέ διαδικασίε για να πάμε στο Disk Management Tool και να κάνουμε αρχικοποίηση του δίσκου μα, βλέπουμε τελικά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αρχικοποίηση. Οπότε εγώ για να λύσω αυτό το πρόβλημα, έκλεισα τον υπολογιστή, έβαλα το δίσκο μου σε μια κοινή θύρα στη motherboard κατευθείαν, δηλαδή έβαλα Έναν που έχω ήδη, έβαλα αυτόν. Κάνει κίνηση μετά κανονικά και βλέπει ότι στο Disc Smile Tool μετά θα τον αναγνωρίσει τον δίσκο σου. Πάλι δεν θα έχει ακόμα μέγεθο κλπ. Αλλά τουλάχιστον στο Disk Tool θα μπορεί να κάνει αρχικοποίηση. Με το που το βλέπει αυτό, μπορεί να το κλείσει πλέον και να το δοκιμάσει ξανά με το Enclosure, με την θήκη στην ουσία. Τώρα βλέπουμε αυτέ τι διακεκριμένε γραμμέ. Άρα θα πει ότι μπορούμε να κάνουμε Format στην ουσία το δίσκο και να κάνουμε την αρχικοποίηση που λέμε. Επιλέγουμε όνομα, NTFS όπω πάντα. Διαλέγουμε το γράμμα και Boom! Έτοιμο. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα κόπη να δούμε ταχύτητε. Εδώ βλέπετε ένα φάκελο 41 GB και κάνει copy στα 550 MB το δευτερόλεπτο. Οπότε έχουμε συν 4 TB για να φτιάξουμε βιντεάκια εδώ στο YouTube και στο TikTok. By the way, follow me στο TikTok. Έχει πολύ ωραίο περιεχόμενο. Πείτε μου στα σχόλια αν θα αγοράζετε ποτέ ένα 4 TB δίσκο. Αν το χρειάζεστε, λογικά όσοι παίζετε Warzone. Και αν έχετε ήδη κάποιον Kink στον δίσκο, πείτε μου εντυπώσει στα σχόλια. Και μην ξεχάσετε κάθε Σαββατοκύριακο στι 26 ώρα έχουμε τα live stream μα, τα που έχουμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο community Και εκτός των stream και των βίντεο Μπορείτε να με βρείτε στο discord μας που αράζουμε με τα παιδιά Βλέπουμε τενίες μερικές φορές Τώρα βλέπουμε το Kenobi κάθε τάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε όλο το βίντεο Ευχαριστούμε την Kingston που μας έστειλε το δωράκι Μπορείτε να βρείτε link στο description Για όλες τις πληροφορίες για τον δίσκο Είμαι Μίστα θα τα πούμε την επόμενη φορά Game on!